Γεια σας. Έβγαλε το Lidl αυτό το κομπρεσεράκι για τον αέρα, για τα λάστιχα του αυτοκινήτου. Το είχε σε 17 και κάτι 18 ευρώ πες. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εγώ το δοκίμασα. Κάνει δουλειά. Αργεί λίγο βέβαια. Και καλύτερα δουλεύει όταν το αυτοκίνητο δουλεύει, ο κινητήρας του δηλαδή. Μην το έχετε σταματημένο, γιατί δουλεύει πιο καλά. Στον αναπτήρα το αυτοκίνητο μπαίνει. Είναι της Osram. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Λέει ότι κάνει να φουσκώσει ένα λάστιχο σε 4,5 λεπτά. Να, έτσι είναι το κουτί του. Αυτό εδώ είναι. Αυτό. Έχει τυλιγμένο το καλώδιο του πίσω. Έχει περίπου 3 μέτρα καλώδιο. Φτάνει από μπροστά μέχρι το πίσω το λάστιχο. Βέβαια, εδώ το λάστιχο, στο λάστιχο που παίρνει αέρα, εδώ πέρα δηλαδή, σε αυτό εδώ, είχε το βίσμα ότι ήταν βιδωτό. Και μέχρι να βιδώσεις και να ξεβιδώσεις, χάνεις, φεύγει. Οπότε πήγα εγώ και αγόρασα ένα άλλο, μόλις το πήρα βασικά. Πήγα και πήρα ένα άλλο βίσμα, αυτό εδώ, το συνηθισμένο. 2 ευρώ, έχει και ένα σφιχτήρα, έκοψα το μανίσιο το δικό του και έβαλα κατευθείαν αυτό. Επειδή έχω άλλο ένα Ingo, πιο μεγάλο, με 2 κυλίνδρους, και εκείνο είχε το ίδιο βιδωτό, και απευθείας πήγα και το άλλαξα, γιατί δεν βολεύει σε τίποτα. Είναι 10 αμπέρ, 12 βόλτ, 85 βατ, 0,6 με 9 μπαρ λέει, 0,100 PSI, έχει εδώ on off. Δείχνει σε PSI, κιλοπασχάλ και μπαρ, είναι καλό. Απλά το μόνο μειονέκτημά του είναι ότι είναι αργή, δεν είναι πολύ δυνατό. Όμως ένα λάστιχο για μια έκτακτη ανάγκη θα σας την κάνει τη δουλειά. Μέσα εδώ αυτό ξεβιδώνει, παίρνει ασφάλεια, 10 αμπέρ έχει, γυάλι είναι μικρή. Και κάποια στιγμή θα το δείτε όταν δουλεύει, ότι ζεσταίνεται το λάστιχό του. Δεν είναι για πολλή ώρα, δηλαδή για 15-20 λεπτά βαριά. Μετά πρέπει να κρυώσει, να ξεκουραστεί. Αυτό εδώ είναι. Μέσα στο κουτί του, βασικά από κάτω είχε αυτά εδώ. Βαλβίδες για να φουσκώνεις ποδήλατο. Βελόνα για τις μπάλες και ανταπτοράκι. Το καλώδιο του μαζεύει εδώ από κάτω. Μαζεύει, μπαίνει εδώ μέσα, όμορφα και ωραία, μπαίνει εδώ, αυτό το λάστιχο εδώ μαζεύεται και πάμε να το κάνουμε, ένα τεστ τώρα, να το δοκιμάσουμε στο αυτοκίνητο. Βέβαια τώρα το λάστιχο είναι φουσκωμένο. Και αυτός είναι ο θερμός του. Έχεις μέσα σε... Έτσι. Πατάμε, σβήνει. Αυτό είναι. Σε 4 με 5 λεπτά ένα λάστιχο το φουσκώνει. Δηλαδή αν έχεις ένα σετ με αυτά τα μακαρόνια, σετ επισκευής δηλαδή για λάστιχα, και έχεις και αυτό, δεν θα μείνεις στο δρόμο. Θα την κάνεις τη δουλειά σου μέχρι να πας σε ένα βουλκανιζατέρ. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like και μια εγγραφή.